είναι η κυρία Όφανο, είναι ειδική γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδεία, ένα ανώτατο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης, πιστεύει πάρα πολύ στην καινοτομία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαι πολύ καλή στους τυπικούς χαιρετισμούς, άρα θα μπω κατευθείαν στην ουσία. Αυτό που παρατηρεί κανείς, έτσι, κοιτώντας, φυγαίνοντας από την Ελλάδα και κοιτώντας διεθνώς, είναι όλες αυτές οι ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων ηλικίας 23, 24, 25, πάντως κάτω από 30. Δημιουργούν, αγοράζουν και πουλούν επιχειρήσεις, προχωρούν, γίνονται υπουργοί, όπως στην Εστονία, που έχει, αν δεν ξέρω αν ξέρετε, έχει και τη μεγαλύτερη διείσδυση στο διαδίκτυο και την νεαρότερη σε ηλικία κυβέρνηση. Αποτελούν στελέχη, υψηλά στελέχη επιχειρήσεων, ξεκινάνε κοινωνικές πρωτοβουλίες. Στη χώρα μας, αν έρθουμε, θα παραδεχτούμε όλοι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία στους νέους. Και ναι, μεν μιλάνε όλοι για την νεολαία και την ελπίδα του μέλλοντος κτλ. Αλλά στην πράξη, και σας μιλάω από μια σχετικά λίγο πρόσφατη εμπειρία μου, υπάρχει μεγάλη δυσπιστία και είναι λίγο όταν πας να πλησιάσεις, να παρουσιάσεις μια ιδέα σου, μια πρωτοβουλία σου, θα δεις τα δύσπιστα βλέμματα ότι ο νεαρός, η νεαρή, τι έχει να μας πει. Αυτό λοιπόν είναι τώρα η πρόκλησή μας να το ανατρέψουμε με ουσία, ουσιαστικά. Και αν αύριο γινόταν ένα τικ και λέγαμε ωραία, θα αναθέσουμε κέρυες θέσεις και ευθύνες σε άτομα 25, 27, 30 ετών. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Η απάντηση, παρόλη την καλή μου προαίρεση και παρότι το πιστεύω βαθιά και δουλεύω γι' αυτό και θα σας πω σε λίγο πώς δουλεύω γι' αυτό, είναι δυστυχώς πως όχι. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη ο τρόπος που δομήσαμε και λειτουργήσε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο δεν έμαθε στα παιδιά να τολμούν, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις πιο ουσιαστικές τους δυνατότητες και όχι τη γνώση, και να μην φοβούνται να τολμάνε και να αποτυγχάνουν, δεν τους έμαθε να συνεργάζονται. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν ίσως σε μία προσπάθεια που είναι φωτεινή εξαίρεση, και μιλάω έτσι αρνητικά για να δώσουμε λίγο την ελπίδα μετά. Και φωτεινή εξαίρεση γιατί εδώ έγιναν όλα αυτά που ψάχνεις γύρω σου και δεν τα βλέπεις. Εδώ είχαμε δημιουργία, δημιουργία συστηματική. Ξεκίνησε η ιδέα και προχώρησε και έκτισαν πάνω σε αυτή νέοι άνθρωποι, υποστηριζόμενοι εθελοντικά από μεγαλύτερους, υποστηριζόμενοι από τους δασκάλους τους εθελοντικά, συνεργασία πολλών ιδρυμάτων, συνεργασία φοιτητών από διαφορετικά ιδρύματα. Νομίζω ότι εκεί είναι το μέλλον, λοιπόν. Και πάνω σε αυτό, κάπως έτσι, λοιπόν, θα ανατραπεί και η δυσπιστία που υπάρχει στους νέους, αλλά και θα μπορούν πραγματικά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γενικότερα την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να έρθω και στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας, γιατί δυστυχώς, όσο και αν θα ήθελα να μιλάω προσωπικά και να λέω την προσωπική μου άποψη, έχω και μία θεσμική ιδιότητα και από αυτήν οφείλω να μιλήσω. Η δικιά μου αρμοδιότητα έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον χώρο της εκπαίδευσης και δει τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Και οι Ευρωπαίοι, όταν δίνουν χρήματα για τον τομέα της εκπαίδευσης, δεν τα δίνουν με τη λογική του χρηματοδότησε για να δούμε απορρόφηση, σου βάζουν στόχους. Σε άλλες χώρες με τα ίδια αυτά χρήματα που δίνουν στο δικό μας Υπουργείο Παιδείας, σε χώρες όχι όπως η Αμερική, κύριε Υπουργέ, αλλά και πολύ πιο κοντινές μας χώρες, όπως το Βέλγιο, όπως η Ιταλία, όπως και οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, λοιπόν, σε αυτές τις χώρες, με τα ίδια ακριβώς χρήματα, για την ενίσχυση λοιπόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οργάνωσαν διαγωνισμούς, δημιούργησαν χώρους όπου τα παιδιά δουλεύουν και συνεργάζονται στις ιδέες τους. Έκαναν σχήματα mentoring, όπου ενεπλάκησαν και ιδρύματα πανεπιστημιακά, αλλά και επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικοί. Και μάλιστα, επειδή έχουμε την χαρά, κάναμε μια διερεύνηση τι έχει γίνει σε άλλες χώρες και έχουμε και την χαρά τέλος Νοεμβρίου να καλέσουμε κάποιους από αυτούς, από ό,τι καταλάβαμε, αυτά τα μοντέλα άρχισαν να τα εξάγουν και να κινούνται μια ωραία ιδέα στην Ολλανδία, ένα ωραίο μοντέλο για Ολλανδικά πανεπιστήμια, έχει εξαχθεί αυτή τη στιγμή στα Εστονικά πανεπιστήμια. Και μια ωραία ιδέα σε Ιταλικό πανεπιστήμιο χρησιμοποιείται σήμερα στη Σλοβακία.